πίστευα ότι θα είναι της πολιτικός της νέας γενιάς. Κυρία Τζίμα, στις 2 Σεπτεμβρίου, στις 3:39, αναρτήσατε, από το πληροφοριοδότη το παίρνω, ένα θέμα που λέτε ότι μου πρότεινα για το αξίωμα της Αντιδημάρχου Παιδείας, μια θέση που θα υπηρετήσω αφιλοκερδώς. Μάλλον δεν γνωρίζατε, κυρία Τζίμα, ότι στη Διάβγεια ο Δήμαρχος στις 10:20 την ίδια μέρα, στην απόφασή του, στην τοποθέτησή σας, λέει ότι στην Αντιδήμαρχο Σιμούλα Τζίμα Τόπη, στην οποία παρέχεται αντιμισθία αρμοδιότητες με θέματα του παιδείας, θα ήθελα... Ολοκληρώστε, κύριε Βουλτή. Ναι, θα ολοκληρώσω. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι ακριβώς ισχύει. Ισχύει αυτό που είπατε, ότι θα δουλεύετε αφιλοκερδώς ή ισχύει αντιμισθία. Και αν ισχύει το αφιλοκερδώς, πού θα δώσετε τα χρήματα. Δηλαδή, δεν τα παίρνετε, πού θα τα παραχωρήσετε. Ευχαριστώ. Συνεχίζω με τον κύριο Γουλτίδη. Δυστυχώς, κύριε Γουλτίδη, παρόλο που είστε πιο έμπειρος σε μένα στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, αν και εγώ θύτεψα στη Δημοτική Κοινότητα, δυστυχώς η πρόθεσή σας, δεν ξέρω, μου είστε συμπαθείς ιδιαίτερα ως άνθρωπος, αλλά η πρόθεσή σας να στοχοποιήσετε στο ανθρώπους ή να δημιουργήσετε λανθασμένες εντυπώσεις σε ένα παιχνίδι έτσι άσκοπης και ανούσιας προβολής, σας οδηγεί αυτή η προσπάθειά σας στην ημιμάθεια. Καταθέτω λοιπόν στα πρακτικά τη διακοπή μισθοδοσίας μου από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Συμμαθίας, είναι στη διάθεσή σας από το Τμήμα Μισθοδοσίας του Δήμου Βέρειας, στην οποία διακοπή μισθοδοσίας είμαι αναγκασμένη να προβώ. Καθώς θα έπρεπε να γνωρίζετε, κύριε Γουλτίδη, ότι στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων δεν προβλέπει ο νόμος τη δυνατότητα της διπλής μισθοδοσίας. Στη δική μου λοιπόν περίπτωση, που νομίζω ότι είναι και η μοναδική δημοσίου υπαλλήλου σε θέση ευθύνης αιρετών στο Δήμο μας αυτή τη στιγμή, προβλέπεται η χορήγηση ειδικής άδειας άνευ αποδοχών από την υπηρεσία μου. Να σας πληροφορήσω λοιπόν, όπως θα έπρεπε να ξέρετε, ότι για να εξακολουθήσω να λαμβάνω το μισθό που δικαιούμαι από την οργανική μου θέση, την οποία διορίστηκα με γραπτό διαγωνισμό 5η πανελλαδικά, οφείλω να αλλάξω, οφείλω, επαναλαμβάνω, να αλλάξω μισθοδοτική αρχή ως αιρετή και να μεταφερθώ στο Δήμο Βέρειας, είναι ένα τεχνικό ζήτημα με την ενιαία αρχή πληρωμών. Εξού και η μνήα στη Διάβγεια που αναφέρατε. Ο μισθός μας, σας πληροφορήσω και στις δύο περιπτώσεις, αφού έχετε τόση περιέργεια, είναι παρόμοιος. Καλό λοιπόν, πριν εκτοξεύετε μύδρους, να ψάχνετε πρώτα καλύτερα τα ζητήματα.